Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, είμαστε στο House of Buzz, όπως πάντα είμαι ο Duke. Είστε στο μέρος που πρέπει να είστε για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Και ξεκινάμε με rap news, αλλά πριν από αυτό βλέπετε εδώ Falerian Duke και θα έρθει σε λίγο και ένα Mea TV. Ακολουθήστε μας όλα τα social media για να τα ξέρετε όλα πρώτοι. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας νέο που έχει να κάνει με τον Jack Harlow, ο οποίος έχει γίνει superstar από ό,τι φαίνεται. Ο Jack Harlow προτιμάει την ελευθερία της υποκριτικής από τους περιορισμούς του hip hop. Ο Jack Harlow παραδέχτηκε ότι προτιμά την ελευθερία που του επιτρέπει η υποκριτική σε σύγκριση με τους περιορισμούς που είναι εδρεωμένοι στις παραδόσεις του hip hop. Τον καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Τη Δευτέρα 15 Μαΐου, πριν κάνει τον ντεμπούτο του στο Hollywood, η επανεκκίνηση του White Men Can't Jump, ο Harlow αναλογίστηκε την υποκριτική του εμπειρία με την προβολή της ταινίας. Λέω την αλήθεια στο μικρόφωνο, αλλά ίσως μερικές φορές νιώθω κάποιους ελαφριούς περιορισμούς στο hip hop, επειδή υπάρχει μια παράδοση σε αυτό και ξέρω ότι είμαι guest στο είδος, είπε στο People. Υπάρχουν πράγματα που περνούν από το μυαλό σου κατά καιρούς, αλλά με την υποκριτική νιώθω απελευθερωμένο σε κάποιο βαθμό. Νιώθω ότι θα μπορούσα να εμφανιστώ και να είμαι αυτός που θέλω να είμαι σήμερα. Δεν ξέρω, νιώθω ελευθερία. Άμα νιώθεις καλά, ρε μπρο, εσύ τώρα εμάς μας περισσεύει. Δηλαδή, τέλεια. Κάνε αυτό που νιώθεις καλύτερα. Λοιπόν, ο 25χρονος τόνισε ότι αυτή δεν ήταν μια μοναδική συμφωνία και σχεδιάζει να εξερευνήσει περισσότερο τον κόσμο της υποκριτικής στο μέλλον, παράλληλα με το rap. Μέσα από αυτή την ταινία μπόρεσα να κερδίσω την αυτοπεποίθησή μου ως τοπιός και για μένα αυτό δεν είναι μια παράπλευρη συζήτηση. Συνέχισε ο Harlow. Αυτή δεν είναι μια παράπλευρη αποστολή που αναλαμβάνω απλώς για να συνεχίσω το θέμα του διασκεδαστή και να βγάλω κάποια επιπλέον χρήματα. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν το κάνει για πλάκα, του αρέσει, το κάνει σοβαρά. Πραγματικά το ερωτεύτηκα και αναπτύσσω ένα βαθύ πάθος για την υποκριτική τέχνη όπως είχα και στη μουσική. Δεν θέλω να είναι μια παράπλευρη φασαρία, θέλω να συνεχίσω full μετά από αυτό και θα το ακολουθήσω και θα συνεχίσω να κάνω περισσότερα. Μπράβο του Jack Harlow, είναι πολύ ωραίο που στη ζωή βλέπεις καινούργια πράγματα, αναπροσδιορίζεις, κάνεις άλλα πράγματα, βλέπεις, τελικά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ όμορφο στη ζωή να μπορείς να ακολουθάς αυτά που γουστάρεις και να τα πηγαίνεις καλά μέσα σε αυτό. Οπότε θα πω, πάμε μαζί σου, είμαστε Jack Harlow, πάμε για ηθοποιός, πάμε και για Όσκαρ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας νέο. Ο Rick Ross σχεδιάζει να κατέβει για δήμαρχος μετά από σύγκρουση με τις τοπικές αρχές. Ο Rick Ross αποκάλυψε τα σχέδιά του να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος στο Fayetteville της Georgia, όπου βρίσκεται η έπαυλή του Promiseland μετά από σύγκρουση με το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση αυτοκινήτων που θέλει να διοργανώσει. Δεν τον αφήνουνε. Ο Rose έκανε story την 3η, 16 Μαΐου, αφού έμαθε ότι η αίτησή του για άδεια φιλοξενίας της έκθεσης αυτοκινήτων του απορρίφθηκε και συνέχισε να επιμένει ότι η έκθεση θα συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί. Ο Rose προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές το επόμενο έτος για να βοηθήσει την εξομάλυνση της κομιτείας Fayette. Αγαπώ τη Fayetteville τόσο πολύ. Του χρόνου θα κατέβω για δήμαρχος, είπε. Σωστά, ο Boss Rick Ross, υποψήφιος δήμαρχος στο Fayetteville. Θέλω να μάθω πόσες ψήφοι χρειάζονται πραγματικά για να βγεις δήμαρχος στο Fayetteville. Πρέπει να ξέρω γιατί θα γίνει αυτό. Θα το κάνουμε να συμβεί και θα περάσουμε καλά. Θα δώσουμε σε κάποιους ευκαιρίες, θα δώσουμε σε κάποιους αυξήσεις και φυσικά θα πρέπει να καθαρίσουμε κάποιους. Όταν το διάβασα αυτό πρώτη φορά, ειλικρινά, να σε προεκλογική εκστρατεία. Εντάξει, προφανώς το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν νομίζω να το εννοεί όντως. Αλλά πόσο γκάγκστα, ρε παιδί μου, προεκλογική καμπάνια είναι να λέει εντάξει, θα δώσουμε ευκαιρίες, θα καθαρίσουμε για μερικούς για να τελειώνει η φάση, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε break και γυρνάμε πολύ πολύ γρήγορα πίσω για Rap Album Facts. Peace. What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars, είμαι ο Duke και είστε εδώ στο Mea TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για Rap Album Facts. Τσεκάρετε. Θα μιλήσουμε για ένα δίσκο του 1995 από Rike One, προφανώς το Only Built for Cuban Links. Το Only Built for Cuban Links ή αλλιώς The Purple Tape είναι το ντεμπούτο studio album του Αμερικανού rapper και μέλους των Wu-Tang του Rike One που κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου το 1995. Δεν είναι λίγο κακή μέρα η 1η Αυγούστου, δεν λείπουν όλοι. Τέλος πάντων,
Συγκεκριμένα, διαθέτει εμφανίσεις από κάθε μέλος του κλάν, το Wu-Tang Clan, και διαθέτει επίσης μια αναγνωρισμένη guest εμφάνιση από τον Nas, η οποία σηματοδότησε την πρώτη συνεργασία ενός μη συνδεδεμένου καλλιτέχνη σε άλμπουμ που σχετίζεται με τους Wu-Tang. Για κάποιο καιρό, οι Wu-Tang στους δίσκους τους δεν είχαν συνεργασίες πέρα από μεταξύ τους. Μετά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 4 στον Billboard 200 και ήταν δεύτερο στο Top R&B και Hip Hop Album Chart, ενώ πούλησε 130.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα έναρξής του. Επιπλέον, πιστοποιήθηκε ως χρυσό από την RIAA στις 2 Οκτωβρίου του 1995 και αργότερα πλατινένιο στις 24 Φεβρουαρίου του 2020. Σύμφωνα με την Nielsen SoundScan, έχει πουλήσει 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ μόνο το 2009. Μόνο από το 2009, με συγχωρείτε. Τέλος, θεωρείται ότι άσκησε μεγάλη επιρροή στη μουσική του hip-hop κατά την επόμενη δεκαετία, με έντονη αναφορά και επιρροή σε καταξιωμένα άλμπουμ όπως το Reasonable Doubt του 96 του Jay-Z και το Life After Death του 97 του Notorious B.I.G. Αυτό λοιπόν ήταν το Only Beer for Cuban Links από Raekwon. Γενικά, οι Wu-Tang Clan κάνανε τη διαφορά. Κάνανε τη διαφορά σε μια εποχή που είχε περάσει η μόδα του hip-hop της Νέας Υόρκης και είχε πάει στο West Coast τα μέσα του 90 και το ξαναφέρανε πίσω στην Ανατολική Ακτή με τις ακραίες ρήμες και τα hardcore raps τους. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εσύ πότε νιώσεις περισσότερο αυτός? Κάθε γεύση, κάθε στιγμή και κάθε επιθυμία γίνεται πιο έντονη όταν πραγματικά είσαι εσύ. Γι' αυτό ετοιμάσου να νιώσεις με όλες τις αισθήσεις μέσα από τη νέα σειρά προφυλακτικών Durex. Ανακάλυψέ την, βρες την καλύτερη εφαρμογή για εσένα και νιώσε. Τώρα λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε Amelie από Lil Wayne. Θα πάμε σε ένα break και γυρνάμε πολύ γρήγορα πίσω εδώ στο House of Bars. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Bars, καλώς ξαναήρθατε θα πρέπει να πω, γιατί ήμασταν σε ένα break, οπότε. Τώρα θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα καινούριο βίντεο κλιπ από την Nicki Minaj, εννοείται το Red Ruby Da Sleaze, μ' αρέσει το όνομα. 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου single της Red Ruby Da Sleaze, η Nicki Minaj επιστρέφει με ένα νέο music video για το τραγούδι. Στο βίντεο η Νίκη βρίσκεται στην πατρίδα της, στο Trinidad and Tobago, για το καρναβάλι του 2023. Η αστέρας της hip-hop ραπάρει τις φλογερές ρήμες της στο Red Ruby Da Sleaze, καθώς ξεφαντώνει φορώντας ρόμπα και μαγιό δίπλα σε μια πισίνα πλαισιωμένη από τη θάλασσα της Καραϊβικής. Είναι η κατάσταση για την Νίκη. Η Nicki Minaj περπατά επίσης στους δρόμους της πόλης και κάνει νυχτερινές βόλτες. Το Red Ruby Da Sleaze, το οποίο χρησιμοποιεί ένα sample από την κλασική επιτυχία Never Leave You, της Lumid που κυκλοφόρησε το 2003, αποδεικνύει ότι η Nicki Minaj εξακολουθεί να κυριαρχεί στη rap μουσική, να είναι η βασίλισσα της rap μουσικής. Αυτό είναι εξάλλου το θέμα των στίχων του single, όπου η Nicki Minaj τα βάζει με τις rapper που νομίζουν ότι μπορούν να την ανταγωνιστούν, ας πούμε έτσι κάπως. Παράλληλα είναι το πρώτο single της Nicki για το 23 και διαδέχεται την επιτυχία της Super Freaky Girl που κυκλοφόρησε το 2022. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Nicki αποκάλυψε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της είναι καθοδόν και ισχυρίστηκε το επόμενο άλμπουμ της μετά το Queen του 2018 θα είναι ό,τι καλύτερο θα κυκλοφορήσει το 2023. Τέλος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η καλλιτέχνητα συμμετείχε σε τραγούδια όπως το Alone της Kim Petras, το Remix του Princess Diana, της Ice Spice και το WTF του Youngboy Never Broke Again, συνεχίζοντας να είναι παραγωγική. Πάμε τώρα να δούμε Tusa από Karol G featuring Nicki Minaj. Θα τη δούμε λοιπόν την Nicki Minaj. Θα πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για το Song of the Day. What's up. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars για το Song of the Day. Γι' αυτό είναι το τελευταίο μας part, εννοείται. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να σας πούμε τώρα για ένα τραγούδι το οποίο θα το δείτε συνέχεια, το οποίο είναι ένα super hit. Λέγεται Life is Good και είναι από 2 super artists, τον Drake και τον Future. Το Life is Good είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού rapper Future, στο οποίο συμμετέχει ο Καναδός rapper Drake. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε 10 Ιανουαρίου του 2020 και αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είναι το 3ο single από το 8ο studio album του πρώτου, High of Life. Επιπλέον έκανε τον ντεμπούτο του και έφτασε στο νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 και έγινε το πρώτο τραγούδι που πέρασε τις πρώτες 8 εβδομάδες του σε αυτή τη θέση πίσω από το The Box του Roddy Ricch.
Επίσης ήταν το τραγούδι του Future με τα υψηλότερα charts ως βασικός καλλιτέχνης και το τραγούδι του με τα υψηλότερα charts συνολικά μέχρι τις κυκλοφορίες του Way Too Sexy με τον Young Thug και το Wait For You με τον Tems και δύο ακόμα συνεργασίες μεταξύ Future και Drake που έκαναν τον ντεμπούτο του στην κορυφή των charts. Βλέπετε το βίντεο κλιπ παράλληλα που τους δείχνει σε διάφορα μέρη να δουλεύουν δουλειές κανονικές και να ραπάρουν και να μην είναι superstars και να το ζουν ότι ξέρεις τι, θα κάνω ένα βίντεο κλιπ μεγάλο και θα γίνει χαμός. Παράλληλα το βίντεο κλιπ μετράει πάνω από 2 δισεκατομμύρια προβολές. Και τέλος, στις 15 Φεβρουαρίου του 2020 κυκλοφόρησε ένα remix του τραγουδιού από τον Future με τον Drake και τους Αμερικανούς rapper DaBaby και Lil Baby. Αυτά είναι λοιπόν για το Life is Good, το οποίο είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει το κομμάτι του Future, μπορώ να πω, που είναι από τη μέση και ύστερα. Βέβαια, εσείς θα κρίνετε και πριν από αυτό θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο MEA TV, εδώ στο House of Bars, για να μαθαίνετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Peace.